Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αντίστροφη μέτρηση, έστω και ανεπίσημα, έχει ξεκινήσει για τις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Μαζί μας ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα σας, κύριε Κεφαλογιάννη, και βεβαίως εκ νέου υποψήφιος για την Ευρωβουλή. Ναι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με ένα σύντομο σχόλιο. Με ένα ξερόνε. Με ένα ξερόνε, νομίζω ότι ήταν έτσι κι αλλιώς αναμενόμενο. Είστε σήμερα στο Ηράκλειο για την Εθνική Επέτειο. Μια Εθνική Επέτειο που βρίσκεται χρονικά σε μια εξαιρετικά δύσκολη καμπή για τη χώρα. Συζητάμε για τα Τέμπη, συζητάμε για ένα σωρό προβλήματα. Έχουμε δύο πολέμους στη γειτονιά μας, ένα πόλεμο στη Γάζα, ένα πόλεμο στην Ουκρανία, ένα τρομοκρατικό χτύπημα. Πόσο επίκαιρα είναι αυτά τα μηνύματα της Εθνικής μας Επέτειου? Ναι, ήρθα εδώ. Ξέρετε, πάντα έχω στο μυαλό μου τη μαντινάδα την Κριτική, όπου, θα πά, όπου και αν πάω θα κρατώ χώμα του ψιλορίτη να του σκορπίσω να γεννεί όλος ο κόσμος Κρήτη. Με χαρά ήρθα στην Κρήτη. Mm-hmm. Έχω συνδέσει όλη μου τη ζωή με τις παρελάσεις και την εθνική παλιγενεσία την 25η Μαρτίου να τη γιορτάζω στο Ηράκλειο και στην Κρήτη και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που τα κατάφερα να το κάνω και φέτος. Τώρα ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει. Αλλάζει σε όλα τα επίπεδα, ένας κόσμος δύσκολος και επικίνδυνος, έχει και ευκαιρίες. Εμείς στην Ελλάδα είμαστε παρτοκαπλισμένοι γιατί περάσαμε την κρίση, τη μεγάλη κρίση. Περάσαμε το μεταναστευτικό, διότι όλος ο κόσμος πέρασε μέσα από την Ελλάδα. Νομίζω πως είμαστε έτσι πιο δυνατοί να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κρίση. Αλλά βλέπετε ότι έχουμε δύο αναφλέξεις στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε την Ουκρανία, έχουμε την Παλαιστίνη, έχουμε πολλά σοβαρά θέματα. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και πρέπει να ενισχύσουμε και να θωρακίσουμε το εθνικό μας μέτωπο, την εθνική μας συνοχή, όλες οι δυνάμεις, οι υγιείς δυνάμεις του τόπου να συνηγορήσουν, να έχουμε κοινή κατεύθυνση, κοινή περπατησιά, κοινό στόχο στα μεγάλα. Εγώ είμαι ευτυχής πως Έλληνας πολιτικός και ως άνθρωπος που προσπαθεί να περπατά μαζί με την κοινωνία, διαπιστώνω με χαρά ότι έχουμε συμφωνήσει στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση, mm-hmm. στον εθνικό μας προσανατολισμό, που είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία, ελεύθερη οικονομία και ευρωπαϊκός προσανατολισμός, σίγουρα από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Τώρα, σε αυτές τις προκλήσεις καινούριες που εσείς μου περιγράψατε, πρέπει πάλι να βρούμε μια περπατησιά, διότι ο κόσμος είναι επικίνδυνος και πρέπει να δούμε πώς θα κινηθούμε. Βλέπετε με πόση σοβαρότητα οι πολιτικές δυνάμεις αντιμετώπισαν και το θέμα της Ουκρανίας. Θα μπορούσαμε να είχαμε διχαστεί, mm-hmm. γιατί έχουμε παραδοσιακές σχέσεις και φιλίες με τη Ρωσία. Η Ρωσία ήταν μια από τις τρεις δυνάμεις οι οποίες εγγυήθηκαν την ανεξαρτησία της Ελλάδος, μιας και γιορτάζουμε την Παγκοσμία. Και θα μπορούσαμε, ας πούμε, να είχαμε μεταξύ μας διαφωνήσει. Όμως είδατε τη ωριμότητα τι έδειξε, τι κατάλαβαν οι Έλληνες. Ότι πήγαμε με την Ουκρανία, γιατί δεν πήγαμε με τον αδύνατο, πήγαμε με αυτόν ο οποίος βάλεται. Διότι αν εμείς ανεχόμαστε να αλλάξουν τα σύνορα στη συγκεκριμένη περιοχή, όπως άλλαξαν με την εισβολή και κατοχή, προσπάθησαν να τα αλλάξουν οι Τούρκοι και γι' αυτό και καταδικάζονται από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν εμείς δεχτούμε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση των συνόρων της Ουκρανίας, τότε τα επόμενα θύματα είμαστε εμείς. Σας λέω ένα παράδειγμα. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε? Να κάνουμε όλες τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται, να είμαστε στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πρωταγωνιστούμε εκεί που έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα. Και εγώ χαίρομαι που ο Πρωθυπουργός και στο τελευταίο Συμβούλιο Αρχηγών έθεσε κάτι το οποίο θα συζητούμε μετά τις ευρωεκλογές, που είναι η ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα. Και η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστεί σε αυτό το τομέα. Επειδή, κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε ταχθεί στο πλευρό της Νέας Δημοκρατίας και την εκπροσωπείτε, εκπροσωπείτε την Ελλάδα ουσιαστικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως έχουμε και τις πολιτικές αναταράξεις στο εσωτερικό. Μία πρόταση Μομφής που έρχεται μέσα στην εβδομάδα. Τα Τέμπη που έχουν δημιουργήσει μία ένταση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, αλλά και μουρμούρα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με πολλά στελέχη, πολλούς συναδέλφους σας, να στοχοποιούν πλέον ανοιχτά τον κύριο Καραμαλή. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο. Δεν νομίζω ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να είναι το θέμα το βασικό για τις ευρωεκλογές. Με λύπη μου διαπιστώνω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν γύμνια επιχειρημάτων. Εάν δηλαδή προσπαθούν να κρατηθούν από ένα τέτοιο θέμα, νομίζω ότι δεν προσφέρουν καλή υπηρεσία στο να είναι μια αξιόπιστη αντιπολίτευση για να διαδραματίσουν ένα συγκεκριμένο θετικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βεβαίως είναι ένα μεγάλο τραγικό δυστύχημα για το οποίο πρέπει να φανεί η αλήθεια. Το οφείλουμε στους δεκάδες των νεκρών και κυρίως στις οικογένειές τους. Με πολύ σεβασμό στεκόμαστε σε αυτό το θέμα, αλλά δεν μπορεί κανείς να το εργαλειοποιεί και να το βάζει στην πολιτική ατζέντα, προσπαθώντας να βάλει στο κάδρο πολιτικά πρόσωπα για ένα και μόνο λόγο. Πάντως και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αρχίζουν να συζητάνε για τον κύριο Καραμαλή. Δηλαδή υπάρχουν φωνές που λένε ότι θα έπρεπε να έχει μία
διαφορετική στάση. Κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως θα πρέπει να έχει παραιτηθεί. Δεν με βρίσκω σύμφωνο με αυτές οι απόψεις. Διάβασα και εγώ, δεν βρίσκω καθόλου σύμφωνο. Κυρίως υπόθηκαν από ανθρώπους που δεν έχουν δοκιμάσει ποτέ τον εαυτό τους στο σταυρό προτίμηση. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα μας τώρα. Το θέμα είναι το εξής. Εγώ τι είδα. Είδα ένα κόμμα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να κάνει μία έκθεση 60 σελίδων, δηλαδή μία έκθεση ιδεών, χωρίς κατηγορητήριο. Γιατί το έκανε χωρίς κατηγορητήριο ο ΣΥΡΙΖΑ την έκθεση του για το θέμα των τεμπών? Ξέρετε γιατί? Γιατί φοβάται ότι θα κάνει το ίδιο λάθος από τις μεθοδεύσεις οι οποίες υπήρχαν στο Μέγαρο Μαξίμου την εποχή της Πρωθυπουργίας του κ. Τσίπρα, που έστειλαν 10 διακεκριμένους πολιτικούς στη δικαιοσύνη και στο τέλος αθώθηκαν. Μα βεβαίως, όταν βάλεις πολιτικούς σου αντιπάλους, πλήττεται και το πολιτικό σύστημα. Να γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατέθεσε κατηγορητήριο? Και δεν υπάρχει από κανένα κατηγορητήριο. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ δεν κατέθεσε καν πόρισμα. Πώς μπορούμε να συνεννοηθούμε γι' αυτό? Καλώς έκανε την αυτή καλοδεχούμενη πρόταση Μομφής. Είναι βέβαιο ότι θα δώσει μια ευκαιρία στον Πρωθυπουργό και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να ανοίξουν αυτό το θέμα και να πούν την πραγματικότητα. Όλα τα άλλα είναι λαϊκά δικαστήρια. Είναι μια πολιτική που πρέπει να πάει να παίξει στο θυμικό των ανθρώπων και ειδικά των ανθρώπων αυτών που έχουν πονέσει από αυτό το δυστύχημα και δεν είναι σωστό. Μάλιστα. Δεν είναι σωστό ούτε για το πολιτικό μας σύστημα, ούτε για την πορεία προς τις ευρωεκλογές που έχουμε να κουβεντιάσουμε και άλλα πολύ σοβαρά θέματα. Έχετε πλέον μια ουσιαστική εμπειρία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ένα θέμα που έχει τεθεί πολλές φορές και είναι θετικό το γεγονός ότι άρχισε και η Ευρώπη να το αντιλαμβάνεται, κύριε Κεφαλογιάννη, το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό με μια αλλαγή πλεύσης όμως. Πλέον δεν στοχοποιούνται οι περιοχές του Βορείου Αιγαίου, αλλά έχουμε συνεχείς μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Μάλιστα, οι ειδικοί λένε ότι το πρόβλημα θα διωγγωθεί όταν βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες και είναι πολύ πιο εύκολο για τα καραβάνια να έρχονται στο νησί. Την περασμένη εβδομάδα, μέσα σε 3 ημέρες, είχαμε 6 περιπτώσεις με καραβάνια μεταναστών. Είναι ένα θέμα που αποτελεί θέμα πρώτης γραμμής για την Ευρώπη αυτό, κύριε Κεφαλογιάννη? Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ξέρετε, με χαρά διαπιστώνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μάθει από τα λάθη της και αρχίζει να αντιδρά σωστά. Γι' αυτό το συγκεκριμένο θέμα που λέτε τώρα με τις ροές από την Αφρική και κυρίως από την Αίγυπτο. Είχα πολύ απογοητευτεί όταν είδα τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεγάλη οικονομική κρίση που αφορούσε και εμάς στην Ελλάδα και την κρίση του μεταναστευτικού στην πρώτη της φάση, όταν 1 εκατομμύριο κόσμος από τη Συρία περπατούσε μέσω της Τουρκίας και της Ελλάδος στα Βαλκάνια για να πάει στη Γερμανία και στη Κεντρική Ευρώπη. Τώρα όμως αντιδρά σωστά και με χαρά διαπίστωσα ότι με πρωτοβουλία και του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη έγινε μια μεγάλη σύσκεψη στην Αίγυπτο, παρουσία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και άλλων αξιωματούχων, του Βέλγου Πρωθυπουργού που προεδρεύει, του Προέδρου της Κύπρου, της Πρωθυπουργού της Ιταλίας, πάρα πολύ σημαντικό. Και τι είπαμε? Ότι θωρακίζουμε τα σύνορά μας. Δεν τα θωρακίζουμε όμως μόνο αστυνομικά μέσω του λιμενικού σώματος ή της Frontex, που είναι το ευρωπαϊκό λιμενικό, ας πούμε, αλλά τα θωρακίζουμε ενισχύοντας αυτές τις χώρες να κρατήσουν αυτές τις ροές. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Με αυτό που κάναμε και στο παρελθόν. Παλιά, από το 60, το 70 και το 80, είχαμε τις συμφωνίες Λομέ. Αυτές ήταν συμφωνίες με τις πρώην απικίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες δίναμε τη δυνατότητα και προϊόντα να φέρουν στην Ευρώπη, δεν τα, δεν τα παράγαμε έτσι κι αλλιώς, αλλά και οικονομική ενίσχυση για να αναπτυχθούν. Η Αίγυπτος είναι μια χώρα κλειδί. Εμείς έχουμε άριστες σχέσεις. Χαίρομαι που ο Πρωθυπουργός έκανε και δικές του συναντήσεις και υπέγραψε σημαντικές συμφωνίες με τον πρόεδρο της Αιγύπτου. Ξέρετε, πολύ σημαντικός γείτονας για μας η Αίγυπτος. Είναι ο γείτονας με τον οποίο διεμβολήσαμε το ψευτοτουρκολιβικό μνημόνιο με αυτή τη διμερή συμφωνία. Και εμείς, που θέλουμε να είμαστε πρωταγωνιστές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναλάβαμε την πρωτοβουλία ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Είχα την τιμή τότε μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον κύριο Μάλφρεντ Βέμπερ, να καταθέσουμε μια τροπολογία και μια έκθεση που χαρακτηρίζει ψευτοτουρκολιβικό το μνημόνιο και λέει ότι δεν είναι μια ελληνοτουρκική διαφορά, αλλά μια ευρωτουρκική, ένα ευρωτουρκικό θέμα και καλεί την Τουρκία, αν θέλει να έχει πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξεχάσει αυτή την ψεύτικη συμφωνία και να συνηγορήσει με αυτό που λέει το εθνικό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο και οι αποφάσεις του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Είναι πολλά τα ζητήματα. Κλείνοντας σιγά σιγά τη συζήτηση, κύριε Κεφαλογιάννη, θα ήθελα να σας πάω στο αμιγώς κομμάτι το προεκλογικό. Μπορεί να μην έχουμε μπει επίσημα στην προεκλογική περίοδο, όμως οι επόμενες εκλογές είναι ευρωπαϊκές εκλογές. Καταρχήν, παρουσιάστηκαν τα πρώτα 28 ονόματα. Έχετε αδιαφεσβήτητα ένα πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο ευρωπαϊκό. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν τον Μανώλη Κεφαλογιάννη, που είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τη Νέα Δημοκρατία,
τον προβληματίζει το γεγονός ότι διαχρονικά οι ευρωεκλογές χαρακτηρίζονται οι εκλογές της χαλαρής ψήφου. Δηλαδή θα μπορούσε να επηρεάσει τη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας για κάποιους που στις εθνικές εκλογές μπορεί να στήριζαν Νέα Δημοκρατία, στις ευρωεκλογές όμως θέλουν να διαμαρτυρηθούν. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Και μας το δείχνει ο περίγυρός μας και τα θέματα για τα οποία με ρωτήσατε στην αρχή της συζήτησής μας. Άρα πρέπει να σκεφτούμε όρημα και οι Έλληνες πολίτες σκέφτονται όρημα γιατί περάσανε κρίση. Ελπίζω να το κάνουν το ίδιο και οι Ευρωπαίοι. Εγώ πάντα όταν έρχονται τέτοιου είδους διλήμματα, στο μυαλό μου έρχεται η ρίση του Λίλκον που λέγει ότι με μια σφαίρα σκοτώνεις τον εχθρό σου, με την ψήφο σου σκοτώνεις το μέλλον των παιδιών σου, δεν θα αφήσουμε άλλους να αποφασίσουν για μας. Αυτοί που είναι προβληματισμένοι και σωστοί πολίτες είναι αυτοί που πρέπει να πάνε στην κάλπη και να αναλάβουν την ευθύνη για το θα ψηφίσουν. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και έτσι η δημοκρατία και διευρύνεται και ευαθύνεται και έτσι πιστοποιούμε και το δημοκρατικό μας φρόνημα. Και είμαι βέβαιος ότι οι Έλληνες πολίτες που ψηφίζουν παραδοσιακά περισσότερο από τους άλλους Ευρωπαίους θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και τώρα. Και πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα εκείνο το οποίο δίνει ασφάλεια και προοπτική στην Ελλάδα και νομίζω ότι για άλλη μια φορά θα επιβεβαιώσουν και θα επιβραβεύσουν την πολιτική. Βεβαίως με πάρα πολλά θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου πρέπει να συζητήσουμε και για τα εθνικά θέματα και για τα θέματα της οικονομίας και για τα θέματα της ακρίβειας και για τα θέματα του μεταναστευτικού, όπως είπατε, αλλά κυρίως και τα ευρωπαϊκά θέματα και την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον. Νομίζω ότι αυτά θα τα συζητήσουμε και οι Έλληνες πολίτες θα δώσουν για άλλη μια φορά τη δύναμη στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη και σε εμάς στην Ευρωβουλή να κάνουμε το καθήκον μας όπως πιστεύω ότι το κάναμε με αρκετή επιτυχία και το προηγούμενο διάστημα. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν και εγώ σας ευχαριστώ εδώ. Να είστε καλά.